απόδοση τιμών στον εκλειπώντα καθηγητή κλασικής αρχαιολογίας και επίτιμο δημότη του Δήμου Καλαμάτας Πέτρο Θέμελη αποφάσισε ομόφωνα με ψήφισμά του το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει την ονοματοθεσία μιας οδού στην πόλη της Καλαμάτας και τη μετονομασία του 10ου Δημοτικού Σχολείου σε πειραματικό 10ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας Πέτρος Θέμελης. Να καταθέσει στεφάνι στη Σωρότου, να παραστεί αντιπροσωπεία στην εξόδιο ακολουθία. Να τιμηθεί με την ονοματοθεσία μιας οδού στην πόλη της Καλαμάτας. Να υποστηριχθεί η πρόταση του Συλλόγου Διδασκόντων του πειραματικού 10ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας για την μετονομασία του σχολείου σε πειραματικό 10ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας Παύλα Πέτρος Θέμελης. Να τιμήσει με τον πιο πρόσφορο τρόπο τη μνήμη του εκλειπώντος για την προσφορά του στην επιστήμη της αρχαιολογίας, στον πολιτισμό και τη Μεσσηνία. Η Καλαμάτα, της οποίας έχει ανακηρυχθεί επίτιμος δημότης 23 Μαρτίου 2012, ως ένδειξη τιμής για την προσφορά του στην επιστήμη της αρχαιολογίας, στον πολιτισμό και τη Μεσσηνία, τον αποχαιρετά με σεβασμό και αγάπη. Ως αρχαιολόγος, ως ανασκαφέας και ως αναστηλωτής, άφησε πίσω του ένα μεγαλειώδες έργο. Ένα μοναδικό αποτύπωμα για τις σημερινές και τις επόμενες γενιές. Είχε ευρύτα τη συνεισφορά στον πολιτισμό του τόπου μας με βιβλία, σειρά δημοσιευμάτων, μοναδικές ξεναγήσεις. Είχα και εγώ τη χαρά και την ευκαιρία αυτή, βέβαια, συμμετοχή σε διάφορες εκδηλώσεις και συμπόσια. Τον έβλεπε συνεχώς μπροστά σου, με το έργο του, βέβαια. Υποκλινόμαστε με σεβασμό και ευγνωμοσύνη σε ένα ξεχωριστό Έλληνα και ευχόμαστε να είναι ελαφρύ το χώμα της αρχαίας Μεσσήνης που ύστερα από δική του επιθυμία θα τον σκεπάσει. Αποτελεί και το παράδειγμα πως η γνώση, η θέληση, η επιμονή, η πίστη, η εργατικότητα φέρνουν αποτελέσματα θαυμαστά. Ξεχωριστή και η πρόταση του πρώην Δημάρχου Γιώργου Κουτσούλη για την μετονομασία του Μουσείου Καλαμάτας σε Μουσείο Πέτρος Θέμελης. Πρέπει να τιμηθεί ο Πέτρος ο Θέμελης. Και πρέπει να τιμηθεί με ένα έργο το οποίο να είναι ανάλογο του βάρους της προσφοράς του. Θα πρότεινα, εσείς αποφασίζετε σαν Δημοτικό Συμβούλιο, αν είναι δυνατόν να ονομάσουμε το Αρχαιολογικό Μουσείο Μουσείο Πέτρου Θέμελη.